Χριστόν. Σοφοί όρθιοι, ακούσουμε το Υιού Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα τη σου. Κατά Μάρκον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Αναστάσω Ιησούς, πρωί πρώτη Σαββάτου, εφάνει πρώτον Μαρία η Μαγδαληνή, αφήσε βλυκή έπτα δαιμόνια, εκείνη πορευθήσε, απήγγειλε της μεταυτού γινωμένης, πενθούσε και κλαίουσα, κακίνη ακούσαντες ότι ζει, και θα έρθει επ' αυτής επίστησαν, μετά δε ταύτα δυσήν εξ αυτών. Περιπατούσιν φανερώθη εν ετέρα μορφή, πορευωμένης εις αγρών, κακίνη απελθόντες απήγγυλαν της λυπής, ουδέ εκείνης επίστευσαν, ύστερον ανακειμένης αυτής της ένδεκα, εφανερώθη και ονείδησε την απιστίαν αυτών και σκληροκαρδίαν, ότι της θεσαμένης αυτών εγυγυρμένων ουκ επίστευσαν. Και είπεν αυτής, πορευθέντες εις τον κόσμο να απαντά, κηρύξετε το Ευαγγέλιον πάση τη κτήση, ο πιστεύσας και βαπτιστής σωθήσετε, ο δα πιστήσας κατακριθήσετε. Σημεία δε της πιστεύσας η ταύτα παρακολουθήσει, εν το ονόματι μου δαιμόνια εκβαλούσει, γλώσσες λαλήσουσι κενές, όφης αρούσι, κάνταν άσημον τη ποιοσιν, που μη αυτούς βλάψει, επί αρρώστος χείρας επιθύσουσι, και καλός εξουσιν, ομένον Κύριος, μένα το λαλήσε αυτής, ανελήφθης των ουρανών, και κάτισεν εκ δεξιών του Θεού. Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια των αποκολουθούντων σημείων αμήν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ανάσταση Χριστού Θεασάνη, προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν, των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζουμεν. Σίγαρη Θεός ημών, εκτός σου άλλων που κοίδαμεν, το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες οι πιστοί, προσκυνήσουμεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση, ιδού γαλήφθη δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούνε στον Κύριο, υμνούμεν την Ανάσταση αυτού, σταυρών γαρυπομείνας δε ημάς, θανάτω θάνατον όλευσε. Ναι, ελεησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επί πλοίων πλύνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρίσομαι. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί δια παντός. Σήμωνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίσαμ, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεισεν το κρίνεστε σε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισε με ημίτηρ μου. Ιδού
αλήθειαν ειν γαπήσας τα δίλαμ και τα κρύπια της και καθαριστήσομε, πλύνισμε και υπερχείον να λευκανθήσομε. Ακού της μη αγαλίασιν και ευφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα, τεταπεινωμένα. Στρέψον το πρόσωπον σου από τον αμαρτιό μου και πάσας τας ανομίας μου εξαλείψω. Καρδίαν καθαράν, τίσον ενεμή ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσβη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ας επίς επίς επιστρέψουσι. Χρήσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ούτε ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, νέμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, την τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου Μόσχος και ελέησον με ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθην των αιμών εγκλημάτων. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, θες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων, εξάλειψον τα πλήθη των αιμών εγκλημάτων. Ελεησόν με ο Θεός,
κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Αναστάσω Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπεν εδώ και νημήν την αιώνιον ζωήν και μέγα ελαιό. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογησόν την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής. Ύψεσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπλων σε φημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείες εις Πανακράντου Δεσποινήσιμων Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, πρόσεκ των αμασωμάτων, οίκες υπόν Παπιστή Ιωάννου των Αγίων Πανεφήμων Αποστόλων, Ναγής Πατήρων ημών Μεγάλων Ιωνικών Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείο του Μεγάλου Κρυγορίου του Θεολόγου και Ιωάννη Χρυσοστόμου, Αθανασί και κύριε Ιωάννα του Ελέημενο Πατρίου Αλεξανδρία, Νικολάου του Εμμύρη, Σπυρίων τη Επισκόπου Τριμηθούντο και Νεκταρία Πάντα Πόλεω των Θαύματουργών, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μεροβλήτου, Θεοδόρου Τυρονό και Δόρο Στρατιλάτου, Μινά του Θαύματουργού, των Γερματήρων Χαλάμπου και Ελευθερίου, των Αγίων Ενδόξων, Μεγάλων Μαρτύρων Θέκλα Βαρβάρα, Αναστασία Κατηρίνη Κυριακή, Φωτεινή Μαρίνη Παρασκευή, Ελέσεις Ευθυμίας Ειρήνης, των Αγίων Δόξνικων Μαρτύρων, των Ασίων και των Φόρων Πετερημών, των Ασκήσεων Λαμψάντων, των Αγίων Πατρός ημών, Στυλιανών του Παύλου Γόνος, των Αγίων Ενδόξων, Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου, του Αγίου Κρυουρίου Εκπισκόπουμα, των Αγίων Κυριακών, του Αγίου Κιμ και Άνης, Ιακίνθου και Θεοδότης των Μαρτύρων, Ανατολίου Πατριάρχου Κωνσταντινούπολης, Ιεροσύμιος ο Μάρτυρος, Ιωκίμ Οσίου, όν και την ύμνη επτελούμεν και πάντων σου των Αγίων. Εγκατεύομεν σε μόνη πολύ ελέ, Κύριε, επάξον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και φιλάνθρωποι του μονογενού σου Υιού μέθου ευλογητώσει, συνεπαναγίου και αγαθώ και ζωπιώσει πνεύματι, νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός, εν ύμνης τιμώντες μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και γαλίασε το πνεύμα μου, επί το Θεό το σωτήρι μου. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωσιν της δούλης αυτού, η δούγαρ από του νυν μακαριούσι με πάσε γενέμ, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επί είσαι μη μεγαλία ο δυνατός και Άγιον το όνομα Αυτού και το έλεος Αυτού, εις γενεάν και γενεάν, εις φοβουμένης Αυτών, την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν,
την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομε. Επίσε κράτος εμβραχίων η αυτού, διεσκόλπισεν υπερηφάνους διανία καρδίας αυτών, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον λετούσα, την όντως Θεοτόκτον σε μεγαλύνομεν. Καθήλε δυνάσως από θρόνων και ύψος εταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Αντελάβε το Ισραήλ παιδός αυτού, νηστήν έλεος, καθώς ελάλησε μπρος τους πατέρας ημών, το Αβραάμ και το σπέρματι αυτού έως αιώνος, την τιμιωτέρα των χερουβήμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον δεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Πάπας γηγενής, σκυρτάτο το πνεύμα τη λαμπαδοκούμενος, πανηγυρίζε το δε αηλωνών πίσης γερέρουσα, τα ιερά θαυμάσια της Θεομήτωρος, και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεοτόκε, αγνή αϊπάρθενε. Έτυχε την ειδική του βιοδεχόμεν, Κυρία Λαϊσόν. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός της ηχάρητη. Κυρία Λαϊσόν. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παθαίνω Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Συ Κύριε. Ότι σε ένωσε πάσα δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα αναπέμπωση, το Πατρί και το Υιό και η Πνεύμα την και εξώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδίο των ποδών αυτού. Ότι Άγιος εστίν. Ότι Χριστός εγιέρθε. Μη της διαπιστήτω, εφάνει τη Μαρία γαρ, επί τα καθοράθη, της εις αγρόν απειούσι, μίστες δε πάλιν όφθη, ανακειμένης ένδεκα, ους βαπτίζειν εκ πέμψας εις ουρανούς, όθεν καταβεύηκεν ανελήφθη, επικυρών το κήρυγμα πλήθεση των σημείων.
θάνατιλας ηλίος, εκ παστούς νυμφίος, από του τάφου σήμερον και τον αδύν σκυλεύσας και θάνατον καταργήσας σε τεκούσις πρεσβείες, φως ημίνε σ' απόστηλον, φως φωτίζων καρδίας και τας ψυχάς, φως φωτίζει απάντες εμβιβάζων, εν τρίβης προστραγμάτων σου και οδης της ειρήνης.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE
Θεός. Εν είτε τον Θεόν της Αγίας αυτού, εν είτε αυτόν, εν στερεόμασι της δυνάμεως αυτού, υπό τον συνειοδέην, ως η στρατιώτα τόλεσαν τυρώτες των βασιλέαν. Δια τη γαρολίθος εφύλαξε της πέτρα της ζωής, ή τον ταφήν τα δότων σαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν λέγοντες ειν ημίν δόξα το πλήθη των ειν κυρμών σου σωτήριμον δόξα σοι. Εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Χαίρετε λαοί και αγαλλιάστε, άγγελος εκάθισεν εις τον λίθο του μνήματος. Αυτός ημάς ευγγελίσατο υπόν Χριστός Ανέστη εκ νεκρών ο σωτήρ του κόσμου και πλήρωσε τα σύμπαντα ευωδίας. Χαίρετε λαοί αγαλλιάστε. Εν είτε αυτόν εν ηχοσάλτικος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, άγγελος με το χέρι προτής η σύλληψε ως Κύριε, τι και χαριτωμένη εκόμισε. Άγγελος δε των λίθων του εν δόξου σωμήματος εν της η Αναστάση εκείλησεν. Ωμέν, αντί της λύπης ευφροσύνης συμβολά μηνύων, ο δε Δεσπότην ζώδω την Κυρίτων ημίν, διωγόμενση ευεργέτα των απάτων Κύριε, δόξα σοι. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χωρώ, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνων.
Lord.
αμαρτίας του κόσμου.
πρόσδεξα την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά το Πατρός και λέησον ημάς. Ότι σοι μόνος Αγίας ή μόνος Κυρίας, Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός. Αμήν. Πάθεκος την ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Αταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομα σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επίσε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Κύριε καταφύγη, εγεννήθης ημίν εν γενναία και γενναία. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησομεν, ίασε την ψυχή μου, ότι ημαρτώσει. Κύριε, προσέκατε φύγων, δίδαξον με το δίν το θέλημα σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παράς η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παρά την όν το έλεος σου της γυνασκωσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός. Άγιος ισχυρός. Αγίος αθάνατος,
Σήμερον σωτηρία το κόσμο γέγονεν, άσωμεν το Αναστάντη εκ ταύχου και αρχηγό τη ζωή ημών, καθέλων γαρτο θανάτο των θάνατων, τον οίκος εδώ και νημήν και το μέγα έλεος. Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κυρία ελέησον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αγίου οίκου τούτου και του μεταπίστως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιώντων εν αυτό, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου και του Επισκόπου ημών Ιακώβου. Εις πολλά έτη Δέσποτα. Του Τιμίου Πρεσβυτηρίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών γένος, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του κατά ξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρες και την πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια ελέησον. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια Πέτουρης θύνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν. Κύρια ελέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός, της η χάρη τη. Κύρια Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξω Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Παθένο Μαρίας, μετά πάντων των Αγίων Μνήμων Εύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει εις η πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Πνεύμα, την νίκαια εξ αιώνας των αιώνων. Amen. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Tes presbyas tis Theotokos, Soter, Soson imas. Bless the Lord, O my soul, and forget not all that He has done for you. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. The Lord in heaven has prepared His throne, and His kingdom rules over all. Tes presbyas tis Theotokos,
και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν αντιλαβού όσων ελεήσων και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη η χάριτη της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκιου και Παθένο Μαρίας μετά πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραδόμεθα. Ότι σον το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και δύναμις και δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Praise the Lord in my soul. I will praise the Lord in my life. I will sing to my God while I have my being. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God. Save us, Son of God, who rose from the dead, we sing to you, Alleluia. The Lord will reign forever, your God, O Zion, to generation after generation. Σώσον ημάς Υιέ Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ομολογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχον, και καταδεξαμένος διά την ημετέραν σωτηρία, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αλλη Παρθένου Μαρίας ατρέτος εν ανθρωπή σας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτω θάνατο πλατή σας, πίσω της Αγίας Τριάδος ειδοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι σώσον ημάς. Έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κυρία λέησον. Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξαν ημάς ο Θεός τη η χάριτη. Κυρία λέησον. Της Παναγίας Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παθένο Μαρίας τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες και αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παρατώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και εξ αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αυτή η μέρα Κυρίου αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν εν αυτή. This is the day of the Lord. Let us rejoice and be glad in it. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή η αθάνατος, τότε τον Άδη εν νεκρός σας, η άστρα
Εκκλησία στο στήριγμα και διδάσκαλε τον μοναστόν Ικαλονή, τον θεολόγον υπέρμαχος απροσμάχητος, Γρηγόριε θαυματουργέ, Θεσσαλονίκη στο καύχημα κήρυξ της χάριτος, Ικέτευε διαπαντός,
σωθήνε τας ψυχάς ημών. Μνήστητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και όσα ενβίω ημαρτών συγχωρήσων ουδείς γαράν αμάρτητος ημίσιο δυναμένος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση. Προστασία των χριστιανών ακατέσχυνται με σιτία προς τον ποιητή να μετάθετε, μη παρήθεις αμαρτωλόν δε εισεών φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή εις την βοήθεια ανημών των πιστός κραυγαζών των σι ταχύνων εις πρεσβείαν εσπεύσον εις ηκεσίαν η προστατεύουσα η Θεοτό και των τιμώντων σε Κύριε λαϊσόν. Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ. Αμήν. Αγίος ο Θεός, Αγίος ισχυρός, Oh.
Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Ζεός. Κύριε, Κύριε, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την όμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την όμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιά σου. Επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίσκεψε την όμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν, την εφύτευσεν η δεξιά σου. Δύναμις Yeah.
ημάς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους βασιλείς. Ευσεβείς. Κύριε, σώσον τους ευσεβείς. Και υπάκουσον ημών. Του Αρχιεπισκόπου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Οκεανίας, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα έτη. Μακαρίου του Σεβασμίου, τα του και Θεοπροβλήτου Αρχιεπισκόπου, της Αγιωτάτης Αρχιεπισκόπης Αυστραλίας, υπερτίμου και εξάρχου πάσης Οκεανίας, ημών δε Πατρός και ποιμενάρχου πολλά τα Ισχύσμου και ημνησίσμου ο Κύριος. Πρόσκομεν. Παιδεύωνε, παιδεύσέ με ο Κύριος. Σοφία. Προς Ρωμαίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσκομεν. Αδελφοί, δικαιωθέντες εκ πίστεως ειρήνην έχομεν προς τον Θεόν δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διού και την προσαγωγήν εσχήκαμεν τη πίστη εις την χάριν ταύτην ενιεστήκαμεν και καρχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Ου μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψες ειν, ειδότες ότι η θλίψης υπομονήν κατεργάζεται, η δε υπομονή δοκιμήν, η δε δοκιμή ελπίδα, η δε ελπίσου κατεσχήνη, ότι η αγάπη του Θεού εκέχεται εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος ημίν. Έτιγαρ Χριστός όντων ημών ασθενών κατά καιρών υπερασεβών απέθανε.
μόλις γάρι υπέρ δικαίου, της αποθανείται υπεργάρ του αγαθού τάχα της και τολμά αποθανήν. Συνίσθηση δε του εαυτού αγάπην εις ημάς ο Θεός, ότι αμαρτωλών όντων ημών Χριστός υπέρ ημών απέθανε. Πολλού μάλλον δικαιωθέντος νυν εν το αίματι αυτού σωθησόμεθα δι' αυτού από της οργής. Ή γάρεθροι όντως κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού. Πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθητσόμεθα εν τη ζωή αυτού. The Lord is my strength and my song. The Lord has chastened me sorely. The reading is from St. Paul's letter to the Romans. Brethren, since we are justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Through him, we have obtained access to this grace in which we stand, and we rejoice in our hope of sharing the glory of God. More than that, we rejoice in our sufferings, knowing that suffering produces endurance, and endurance produces character, and character produces hope, and hope does not disappoint us, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit which has been given to us. While we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. Why one will hardly die for a righteous man, though perhaps for a good man one will dare even to die. But God shows his love for us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Since therefore we are now justified by his blood, much more shall we be saved by him from the wrath of God. For if while we were enemies we were reconciled to God by the death of his Son, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. Not only so, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received our reconciliation. Alleluia, alleluia, alleluia. Κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Είπεν ο Κύριος, ο λιχνός του σώματός εστί εν οφθαλμός, εάν ον οφθαλμός σου απλούσει, ον το σώμά σου φωτεινόν έστε. Αν δε οφθαλμός σου πονηρώσει, ον το σώμά σου σκοτεινόν έστε. Υιούν το φως το εξή σκοτός εστί, το σκότος πόσον, που δις δύναται δυσί, Κυρίης δουλεύει, η γά το ένα μισήσει και τον έτωραν αγαπήσει, η ενός αντέξεται και του εταίρου καταφρονήσει, που δύναστε Θεό δουλεύει και μαμονά, δια τούτο λέγω ημίν, και με ρυμνάτε τη ψυχή ημών, τι φαΐθε, και τι πείτε, μη δε το σώμα τι ημών, τι ενδύσιστε,
όχι η ψυχή, το διόνεστη της τροφής και το σώμα του ενδύματος, εμπλέμψατε εις τα πετεινά του ουρανού, ότι ους πυρίζουσιν, ουδέ τυρίζουσιν, ουδέ συνάγουσιν εις αποθήκας, και ο πατήρ ημών ο ουράνιος τρέφει αυτά, όχι εμείς μάλλον διαφέρεται αυτόν, της δέξιμων μεριμνών δύναται προστίνε, επί την ηλικίαν αυτού πήγαινε ένα, και επειδή ενδύματος τι μεριμνάτε, καταμάθετε τα κρινά του αγρού πώς αυξάνει, ου κοπιά δεν ήθη, λέγω δε ημίν ότι ουδέ Σολομών εν πάση τη δόξη αυτού πήρε βάλατο εσόν τούτον, είδε των χόρτων του αγρού σήμερον όντα και αύριον εις κλίβανον βαλόμενον, ο Θεός ούτω αφιενήσιν ου πόλο μάλλον ημάς ο λιγόπιστη. Μιούν μεριμνήσετε λέγοντες, τι φάγομεν ή τι πίωμεν ή τι περιβαλόμεθα, όντα γαρτά αυτά τα έθνη επιζητεί, η βίγαρ πατήρ ημών ο ουράνιος, ότι χρήζεται τούτον απάντων. Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, την δικαιοσύνην αυτού, και πάντα προσθεθήσετε ημίν. The readings from the Holy Gospel according to Saint Matthew. The Lord said, the eye is the lamp of the body. So if your eye is sound, your whole body will be full of light. But if your eye is not sound, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is that darkness? No one can serve two masters. Either you'll hate the one and love the other, or you'll be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore I tell you, do not be anxious about your life, what you shall eat or what you shall drink, nor about your body, what you shall put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And which of you, by being anxious, can add one cubit to his span of life? And why are you anxious about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, yet I tell you, even Solomon, in all his glory, was not arrayed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which today is alive, and tomorrow is thrown to the oven, will he not much more clothe you, O men of little faith? Therefore, do not be anxious, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the Gentiles seek all these things, and your heavenly Father knows you need them all. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things shall be yours as well. Όπως υπό το κράτος σου, πάντα.
φυλατούμενοι, σοι δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Oh.
Νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εις αρχαιρός ημίσου, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε, Αμήν. Το μακαρίο και ανήσου χτητόρο του ιερού ναού του, τον υπερτής Χριστέως και πατρίδος ημών, αγωνισαμένων και ηρωικός πεσόντων, δις του έθνους αγώσει, τον αηδήμονα κυριαίο, τον αρχιερατευσάνο την κυπάλαι ποτέ δεν αψάσει, Επισκοπή, κύριε του πόλεως, πάντων τον επεμπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων, πατέρων, αδελφών, σύζυγων, τέχνων και διδασκάλων ημών. Έχει δε και του δούλου σου, στη Λιανού αρχιερέως, πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Ιερμένου, και όντα ονόματα μνημονεύσαμε, εν τη Θεία και τη Ιερά προθέση, ζώντων και επιτιμημένων. Και όντα ονόματα Συ γινώσκης, νηστή Κύριος ο Θεός, εν τη Βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Complete our prayer to the Lord. Kyrie eleison. For the precious gifts presented, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. For this holy house and those who enter it with faith, reverence, and fear of God, let us pray to the Lord. For our deliverance from all affliction, anger, danger, and distress, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. That this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us ask of the Lord. For an angel of peace, a faithful guide, a guardian of our souls and bodies, let us ask of the Lord. For pardon and forgiveness of our sins and offenses, let us ask of the Lord. For that which is good and beneficial to our souls and bodies, and for peace in the world,
Let us ask of the Lord. Para su Kyrie. That we may complete the remainder of our life in peace and repentance, let us ask of the Lord. Para su Kyrie. That the end of our life may be Christian, painless, unashamed and peaceful, and for a good defense at the fearful judgment seat of Christ, let us ask of the Lord. Para su Kyrie. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και Πατένο Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό του Θεό παραθώμεθα. Συγκυρία. Δια των εκτιρμών του μονιενού σου Υιού, μεθού ευλογητός η, συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και το πνεύματι σου. Let us love one another, that with one mind we may confess. Αγαπήσω σε Κύριε ισχύσμο, Κύριος στερεώμα μου και καταφύγει. Τας θύρας εν σοφία προσκομεν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού το μονογενή, τον εκ του Πατρός συνηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο, των διημάσους ανθρώπους και διά την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σαυρωθέντα τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, ομολογώ ευάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. I believe in one God, Father Almighty, maker of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light from light, true God from true God, begotten not made, of one essence with the Father, through him all things were made, who for us and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became human and was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried and rose on the third day according to the Scriptures and ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father and will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. And in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father, who together with the Father and the Son is worshipped and glorified, and who spoke through the prophets. In one holy, Catholic, and apostolic church, I acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. I expect the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Amen. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, πρόσκομεν, εν αγίαν αναφοράν, εν ειρήνη προσφέριν.
και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος η μεταπάντων ημών και μετά το Πνεύματος σου. Και κραγώντα και λέγοντα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαββαόθ, πλήρης ουρανός και περιμόν πλώμενον εις άφεσιν αμαρτιών. Take, eat, this is my body, which is broken for you, for the forgiveness of sins. Αμήν. Πιέτε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της καινής διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις άφεσιν αμαρτιών. Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, which is poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Amen. Κατά πάντα και δια πάντα. Your own, from your own we offer you, in every way and for everything. Έτι προσφέρομεν σοι. Oh.
Δεσποίνησιμον Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας. Του Αγίου Ιωάννου που είχε το προδρόμο και καθώς του. Αξιώνες την όσα Επισκόπου και Πατρός ημών Μακαρίου, ον χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον ιά μακροεμερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κρία λαϊσόν. Εν πρώτης μίστητη Κύριε του Επισκόπου ημών Ιακώβου, ον χάρισε τις Αγίες Εκκλησίες εν ειρήνη, σον έντιμον υγεία μακρεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Κύριε λαϊσόν. Κιον έκαψος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πάσον. Και δώσιμην εν ιστόματι και μία καρδία δοξάζειν και άνυμνην, το πάνω σ' ονομάσου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και μετά του Πνεύματος σου. Having commemorated all the saints, again and again in peace, let us pray to the Lord. For the precious gifts presented and sanctified, let us pray to the Lord. To our loving God, who has received them on his holy, heavenly and spiritual altar, as a sweet-smelling spiritual fragrance, may send down to us in return divine grace and the gift of the Holy Spirit, let us pray to the Lord. Having asked for the unity of the faith and the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. Και καταξίωσον ημάς, Δέσποτε, με τα Παρησία, σε κατακρίτω στόμα, αν επικαλείστεσαι,
τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει «Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιασθείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως ουρανών και επί της γης, τον άντων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα αφλήματα ημών, ως και μη σάφημι τις φυλέτες ημών, και μη συνέχτη μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε μας από το πονηρό». Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins. And we forgive those who sin against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. For yours is the kingdom, the power, and the glory, Father, Son, and Holy Spirit, now and in the ages of ages. Amen. Και το πνεύμα τη σου. Σκεφαλά, Σιμών, το Κυρίο κλείνομαι. Συ, Κυρία. Χάριτη και εκτιρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μέθου ευλογητώσει, συν το Παναγίου καγαθώ και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πρόσχομεν. Άγια της Αγής. Εις Αγίος, εις Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξον Θεό Πατρός. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαθός, αλληλούια, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού, αλληλούια. Εξομολογήστε το Θεό τον Θεό. Αλληλούια.
Oh,
Yeah.
Χρήσου το μυστηρίον υπόν, ο φίλοι μας ειδώσον καθάπερ ο Ιουδάς. Αλλός ο ληστής ομολογώσει, πνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Mystical supper, Son of God, receive me today as a partaker, for I will not speak of the mystery to your enemies. I will not kiss you as did Judas, but as the thief do I confess you. Remember me, Lord, in your kingdom.
Ευλογήσω τον Κύριον εν παντί καιρό, δια παντός η ένεσις αυτού εν το στόματι μου. Αλληλούια. Εν το Κύριο επενεθήσετε η ψυχή μου, άκουσα το σαν πραίσκε εφρανθήτωσαν. Αλληλούια. Μεγαλύνατε τον Κύριον συνέμι και υψώσομεν το όνομα αυτού επί το αυτό. Αλληλούια. Εξεζήτησα τον Κύριον και επίκουσε μου και εκπάσον των θλίψεων μου ερίσα το μεν. Αλληλούια. Προσέλθετε προς Αυτόν και φωτίστητε και τα πρόσωπα ημών που μη κατεσχυνθεί. Αλληλούια. Ούτως αυτοχώσε και κράξε και ο Κύριος εισήκουσε αυτού και εκπάσον των θλίψεων αυτού έσωσε αυτόν. Αλληλούια. Παρεμβαλή άγγελος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Αλληλούια. Γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος μακάριος ανήρ ως ελπίζει επ' αυτόν. Αλληλούια. Φοβήθητε τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότι ουκ εστιν υστέρημα της φοβουμένης αυτών. Αλληλούια. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεν εξητούντες των Κύριων, ουκ ελαττωθήσονται παν τός αγαθού. Αλληλούια. Δεύτε τέκνα ακούσατε μου φόβον Κυρίου διδάξω ημάς. Αλληλούια. Τίστε στην άνθρωπος ο θέλων ζωήν αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Αλληλούια. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Είδομε το φως το αληθινόν, ελάβομε πνεύμα επουράνιον, ευρωμεν πίστην αλήθη, αδιαίρετον τριάδα προσκυνούντες, αυτή γαρημάσε
έσωσε. Πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. And then, having partaken of the divine, holy, pure, immortal, heavenly, and life-giving awesome mysteries of Christ, let us give proper thanks to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Having asked that this whole day may be perfect, holy, peaceful, and sinless, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To you, Lord. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπωμεν του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη προέλθωμεν. Κυρίω δεηθώμεν. Κυρία λαϊσό. O Lord, who bless those who bless you and sanctify those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance, protect the whole body of your church, sanctify those that love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and do not forsake us who hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the priests, to those in authority, and to all your people. For every good act of giving and every perfect gift is from above, coming down from you, the Father of lights. Indeed, we offer glory and thanks and worship, Father, Son, and Holy Spirit, now and in the ages of ages. Amen. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνων. Το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Το όνομα Κυρίου η ευλογημένον από τον νυν και έως του αιώνος. Ή των Αποστόλων πρωτόφρονη και της ηγουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μεγαέλεον. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονην και της οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μεγαλύτερο. Ή των Αποστόλων πρωτόθρονη και της οικουμένης διδάσκαλη, το Δεσπότη των όλων πρεσβεύσατε, ειρήνη τη οικουμένη δωρήσαστε και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Και τες ψυχές ημών το μεγαέλεος. Ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου,
Δομεθάσω επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δομεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Μακαρίου, του Επισκόπου ημών Ιακώβου, εις πολλά έτη δέσποτα, και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Λέω ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψα, συγχωρήσεω και άφεσα των αμαρτιών των τούλων του Θεού, των νωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Νότου του, έτη δε και των επιτελούντων την Αγία Νεορτή Ταύτην του Πρόεδρου και των μελών τη Πανκοριαθιακή Αδερφότητο, έτη δε και των δούλων σου Γεωργίου Λίντα, Σπυρίδων Ιωάννη, Βασιλική Άννα, γονέων αδερφών και συγγενών. Υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλακθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσην πόλην και χώραν, οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, υδρομής αλλοφύλων, φιλίο πολέμου και φινιδίο θανάτου, υπέρ του ήλαιον, ευμενή και διάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαιάς αυτού απειλής και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της Θεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελέησε ημάς. Αμήν. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο Σωτήρ ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γινούμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση και το Πνεύματι σου. Σκεφαλάς ημών το Κυρίο κλείνομε. Συ Κύριε. Δέσποτα πολυέλε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών, Θεοτόκου και Άη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου, Ιωάννου του Ελεήμονος, Πάτρι Αρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του Ενμύρης, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρονος και Στρατιλάτου, Μηνάου του Θαυματουργού, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμπους και Ελευθερίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών, Στυλιανού του Παφλαγόνους, των Αγίων Ενδόξων, Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και του Αναγίης Πατρός ημών, Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον ποιήσον την δέησιν ημών, δώρησε μην την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών, σκέπασον ημάσιν εις σκέπτων πτερήγων σου, αποδίωξεν αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων, ειρήνευσον ημών την ζωήν, Κύριε ελέησον ημάς και των κόσμων σου, και σώσοντας ψυχάς ημών,
ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Αμήν. Σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Κυρίω δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαιρήμω, και εξ αυτών πέντε και σιλέως άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον και πλήθυνον αυτά, εν τη Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη, εν της οίκης των εορταζόντων και εν το κόσμο σου άπαντη, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου, Αγία σου. Ότι εσύ ο ευλογών και αγιάζοντας σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να πέμψει τον άρσο πατρί, Παναγίο και αγαθό ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, τας ψυχάς των δούλων σου σώτεραν άπαυσον, φυλάτων αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν, την πάραση φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυση σου, Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, ανάπαυσον, και τα ψυχά των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο κατά βάσης άδειν, και τας οδύνας λύσας των πεπαιδημένων, Αυτός και τας ψυχά των δούλων σου, σώτεραν άπαυσο. Και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ημόγνη αγνή και άρχαντος παρθένος, η Θεόνα φράσος κοιήσασα, πρέσβευε του ελεήθηνε τας ψυχάς των δούλων σου. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου, δομεθά σου επάκουσον και ελεήσον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των και κοιμημένων δούλων του Θεού, Ημάντου, Μαρίας, Παρασκευής, Γεωργίου, Ελένης, Αθανασίου, Νικολάου, Ευσταθίας, Νικολάου, Δάφτης και Δρόσου, και υπέσω κρυθήνε αυτής παν πλημέλημα, εκούσιον τε και ακούσιον. Κύριε ελέησον. Κύριος ο Θεός τάξη τα ψυχάς αυτών, εν τε δίκαια να πάβονται, τα λαοί του Θεού, την βασιλεία των ουρανών, και αύξηση των αυτών αμάρτιών, παρά Χριστό τα θανάτω βασιλεί και Θεό ημών ετησόμεθα. Του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των δε διάβολων καταργήσας, και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, Αυτός Κύριε, ανάπαυσον και τας ψυχάς
των κεκοιμημένων δούλων σου, Διαμάντου, Μαρίας, Παρασκευής, Γεωργίου, Ελένης, Αθανασίου, Νικολάου, Ευσταθίας, Νικολάου, Δάφνης και Δρόσου, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα των παραυτών πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ουκ έστιν άνθρωπος, ο ζήσετε και ουχ αμαρτήσει. Σιγαρμόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Κύριο Δεϊθόμεν, Κύριε Λέησον, ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης των πρόμνημων ευθέντων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και σε την δόξα να αναπέμπομεν, στην τον άρξου Πατρί, το Παναγίο και αγαθό και σοπιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αιώνια ημνή ημή, αιώνια ημνή ημή, αιώνια η μνήμη αυτό. Αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη, αιώνια η μνήμη αυτό. Αιώνια σας η μνήμη, αξιομακάριστη και αέμνηστη αδελφοί μόν, αιωνία σας η μνήμη, αιωνία σας η μνήμη. Κυρίου δαϊθόμεν, Κυρία λαϊσόν, ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού, έλθεθ ημάς, τι αυτού θεία χάρη φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, της πρεσβείας Παναχράντου, Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανίων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίες Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, ούτι μυσταγωγήν επιτελέσομεν, του Οσίου Πατρός ημών Στυλιανού του Παφλαγόνος, των Αγίων Ενδόξων Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και του Αναγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άρης και πάντων Αγίων, ελεήσει και σώσει μας, στους αγαθούς και φιλάνθρωπος και λέει ημών Θεός. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Η Αγία Τριάς διαφυλά την πάντα σημάς. Ευλαβέστη πατέρες, ευλαβέστη αδελφοί και αδελφέ, όχι, την ανοίξανε, δεν ξέρω γιατί, άστινε. Σήμερα είναι η τρίτη Κυριακή του Μαθαίου, είναι η Κυριακή μετά την εορτή των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου και η σύναξη των Αποστόλων. Και όπως γνωρίζουμε,
Μετά την Ανάσταση, ο Χριστός ευλόγησε τους μαθητάς και τους έδωσε καθήκοντα εντολή, ευλογημένη πια από τον Χριστό, ευλογημένη από το Πνεύμα το Άγιο, να πορευθούν σε όλα τα έθνη, να διδάσκουν την αλήθεια του Θεού και όσοι θα πιστέψουν να βαπτίζονται εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σήμερα η Κυριακή αυτή μας ομιλεί το Ευαγγέλιο της Λειτουργίας. Ο Χριστός δίδασκε εις την επιόρους ομιλία Του τα πλήθη και έλεγε στους ανθρώπους που Τον άκουγαν: ενώ έχετε πολλές σκοτούρες, έχετε πολλά και διάφορα καθημερινά στη ζωή σας ή λάτρα της ζωής, μην κολλάτε εκεί, μην μένετε εκεί. Μην αφήνετε τα τρέχοντα θέματα της ζωής, τα καθημερινά, τη τροφή, την ενδυμασία, τη στέγη, τα απαραίτητα, αλλά δεν είναι τα κυριότερα. Μαζί με αυτά και πάνω από αυτά, μαζί με αυτά και πάνω από αυτά είναι η πίστης, είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Και γι' αυτό κλείνει την περικοπή της Γραφής σήμερα λέγοντας να ζητάμε πρώτα την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και μετά τα υπόλοιπα θα προστεθούν, τα υπόλοιπα θα τα τακτοποιήσουμε μαζί. Ο Θεός θα μας βοηθήσει και το φαγητό μας και την ενδυμασία μας και το σπίτι μας και το καθετή. Θα μας δώσει τους τρόπους να μπορέσουμε να έχουμε τα απαραίτητα, αλλά τα απαραίτητα να μην γίνουν τα κύρια. Να παραμείνουμε δούλοι Κυρίου και όχι δούλοι της περιουσίας, δούλοι του χρήματος, δούλοι της σάρκας, δούλοι του κόσμου τούτου που κείται εν το πονηρό. Αυτό είναι το μήνυμα σήμερα που λαλεί ο Χριστός και οι Απόστολοι σε όλους μας. Να σκεφτούμε σήμερα πώς πορευόμεθα, με ποιο τρόπο ζούμε την καθημερινότητά μας. Να ελέγξουμε τον εαυτό μας και να δούμε όλα αυτά που μας ανέφερε, μας προανέφερε ο Χριστός, τη τροφή, ενδυμασία, τα υλικά αγαθά, αυτά έχουν προτεραιότητα στη ζωή μας? Εάν έχουν αυτά προτεραιότητα, τότε πού είναι η πίστης? Είναι δεύτερη, τρίτη, πέμπτη, τελευταία? Ας ελέγξει ο καθένας τον εαυτό του και να ζητήσει βοήθεια από τον Θεό, να έχει δύναμη και αντοχή και πίστη και ευλάβεια, να μπορέσει να τα προσπεράσει όλα και να αφήσει να κυριεύει στη ζωή του ο Χριστός, η Παναγία, η Αγία Τριάδα, οι Άγιοι, οι Άγγελοι. Διότι ο άνθρωπος όσο ζει μαθαίνει. Όσο ζει δίδεται η ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στο Χριστό. Δίδεται η ευκαιρία όσο ζει ο άνθρωπος να ζητήσει την Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Και όταν έρχεται η ώρα και φεύγουμε από αυτόν τον κόσμο, φεύγουμε για την αιωνιότητα, δεν χανόμαστε, δεν σβήνουμε, δεν επιστρέφουμε στο μηδέν, αλλά συνεχίζεται η ζωή, όχι πια σε αυτόν τον κόσμο, αλλά στην παρουσία, την πανταχού παρουσία του Θεού. Και εκεί βέβαια, ήδη από τώρα, ο καθένας από μας κρίνεται. Αισθάνεται δηλαδή, ενώπιον του Θεού, να τον κρίνει. Ενώ εδώ στον κόσμο
μπορούμε να αποφύγουμε την κρίση. Πώς? Να στρέψουμε τα μάτια μας αλλού, όχι στο Θεό. Και να δώσουμε την προσοχή μας σε άλλα πράγματα που θα μας καταποντήσουν, θα μας ζαλίσουν καλά-καλά για να μην έχουμε πια ευαισθησία να καταλάβουμε τη φωνή της συνειδήσεως, να καταλάβουμε ότι και ο νους που είναι το φως του Χριστού μέσα μας, που είναι να φωτίζει τον άνθρωπο με την φωνή του Θεού που είναι η συνείδηση, εάν δεν είναι φως, λέει ο Χριστός σήμερα, αυτό το φως που σας έδωσα, εάν δεν είναι φως που φωτίζει, τότε είναι σκοτάδι. Και αν είναι σκοτάδι, πόσο σκοτάδι έχετε μέσα σας? Γι' αυτό, αδελφοί και αδελφέ, να μην χάνουμε το καιρό μας. Κάθε μέρα που μας δίδετε είναι ευκαιρία για να προσευχηθούμε και να μετανοήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά στο δρόμο του Θεού. Θα ήθελα επί τη ευκαιρία να διαβιβάσω σε όλους σας την αγάπη και τις ευχές του Αρχιεπισκόπου μας. Συνεορτάζωσα εν ωρία στον πατέρα Κωνσταντίνο, στους τιμίους συνεργάτες του, σε όλους σας βέβαια, να έχετε έτη ευλογημένα, πολλά να είναι, αλλά και λίγα αν είναι, να είναι σωτήρια, να είναι προς σωτηρία και όχι προς κόλαση. My beloved friends, I am sure that you could follow most of what I said. We are gathered on this Sunday, which is the Sunday after the feasts of the apostles, the feasts of the first apostles, Peter and Paul, and then all of the apostles, of course. And we remember the kerygma of Christ, the kerygma of St. John the Baptist, the kerygma of the apostles, which was, repent, for the kingdom is at hand. God's kingdom is here. So repent. And this is what we are reminded of in the gospel today, the gospel of the liturgy, which is the apostle and evangelist Matthew, where Christ is speaking to the crowds that have gathered to hear him. And he is preaching or teaching the Sermon on the Mount. And in that sermon, he reminds everyone that though you have many things that distract you and occupy you so that you can have shelter, clothing, food, so that you can have the basics, the necessities, even though you have the concerns of all these things, be mindful, be careful not to become overwhelmed with these things, not to become lost in these things, not to allow these things to become your purpose, your main purpose, the reason for your existence, because these things will come to pass. Instead, Christ reminds us to seek first the kingdom of God and his righteousness, and then everything else will be given. Seek first the kingdom, and then everything else will be given. Have God in your lives. Have him in the highest place of reverence, respect, obedience, love. And from that perspective, then deal with everything else that you have. And if you do, and if you have fear of God and obedience to him, then in your everyday interactions, you will seek God's righteousness.
You will seek God's will. You will seek to serve rather than to serve, to be served. You will seek to give rather than to take. You will seek to clothe someone who is in need rather than storing up for yourselves cupboards and cupboards and cupboards, wardrobes of abundance that is wasteful. And we are all guilty, because I'm sure that not many of us would have what Christ said, to have one tunic or two the most, but we have more. Remember, in as much as we have, we should also be giving to others. In this way, we live according to God's love for us and the love that we should have for Him and each other. With these few words, I convey to you all the prayers and the blessings of His Eminence, our Archbishop Makarios, and I pray for you and ask you to consider these things. Not my words, but the words of Christ. When you go home, open your Bibles. Read His word. Do not remain far from God's word, because we have need of the truth. We have need of God's enlightenment. We have need of God's direction, because everyone else is leading us or trying to guide us. But first and foremost, as a Christian, we should be guided by God Himself. Να ζήσετε και ο Θεός να είναι μαζί σας πάντοτε. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε τον Θεοφιλέστητο και τις ευχές του και από τον Αρχιεπίσκοπό μας. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στους Κορίνθιους μας εδώ, την Κορινθική Αδελφότητα που έκανε την Αρτοκρασία μαζί με κι άλλους βέβαια. Χρόνια πολλά σε όλους σας με υγεία, που έχετε τον προστάτη τον Απόστολο Παύλο βέβαια, και ο Απόστολος Παύλος και ο Πέτρος βέβαια. Βοήθειά μας, και εσείς να έχετε υγεία και του χρόνου να είμαστε καλά. Έχει ετοιμάσει η Φιλόπτωχος και το Συμβούλιο σουβλάκια κάτω στο χολ, με το καιρό έτσι όπως είναι. Να πάτε στο χολ κάτω όλοι και εκεί θα μπορείτε να αγοράσετε τα σουβλάκια με πίτα μπρέντ και τα λοιπά. Αν δεν θέλετε εδώ να παραμείνετε, μπορείτε να το πάρετε και σπίτια σας, ό,τι θέλετε. Έχουν κάνει αρκετό κόπο μέσα στη βροχή να φτιάξουν τα φαγητά, γι' αυτό παρακαλώ να πάτε κάτω αν μπορείτε στο χώρο, πείτε δες το κάναμε κάτω με τη βροχή. Αυτή την εβδομάδα θα είναι η παράκληση τη Τρίτη, αγαπητοί αδελφοί, 9:30 ώρα, όσοι έχετε τα μνημόσυνα ζωή σε εσάς και ο Θεός να αναπαύσει. On Monday, dear brothers and sisters, the fellowship together with the Orthodox Cafe continues. There will be a Bible study at 7 o'clock tomorrow night in the hall, or the office actually, upstairs. So 7 o'clock, the fellowship and the Orthodox Cafe participating together. There will be a Bible study tomorrow, God willing. Την ευχή σας θεοφιλέστητε και ευχαριστούμε. Thank you.